Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης Ανδρέας Φίλιας μίλησε σήμερα για το έργο του Μπέρντοντ Μπρέχτ, το κύκλος με την Κιμωλία που ανεβάζουν οι μαθητές του 9ου ΕΠΑΛ και του Μουσικού Λυκείου Πατρών υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Το ΜΕΝ ΕΠΑΛ είναι νυχτερινό ΕΠΑΛ, δηλαδή πρόκειται για μαθητές οι οποίοι το πρωί εργάζονται. Το βράδυ πηγαίνουν στο σχολείο και μέσα σε όλα αυτά και στις αυξημένες υποχρεώσεις τους βρίσκουν χρόνο προκειμένου να φτιάξουν αυτή την θεατρική παράσταση. Αντίστοιχα είναι και τα πράγματα για το μουσικό σχολείο, που είναι ένα σχολείο που εκτός από το βεβαρημένο φόρτο των μαθητών με τα καθημερινά τους μαθήματα, έχουν και επιπλέον την ενασχόλησή τους με την μουσική και τα μουσικά τους όργανα. Αυτός είναι και ο λόγος που η θεατρική παράσταση αυτή για δεύτερη χρονική για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε δεν έχει σχέση με εκολακτόμενους σκηνοθέτες ή υποψήφια ταλέντα ηθοποιών, αλλά με ένα μάθημα που προσπαθούμε να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή με έναν τρόπο που να είναι ελκυστικό στους μαθητές και να τους κάνει να έρχονται πριν από τα μαθήματα. Μερικές φορές επειδή είναι εργαζόμενα με τις φόρμες εργασίας, η πολύ όμορφη κατάσταση που δημιουργήθηκε από πέρυσι, δηλαδή να συνεργαστούμε με το μουσικό σχολείο, μας έδωσε τη δυνατότητα να ψάξουμε φέτος ένα πολύ δύσκολο έργο. Ένα έργο το οποίο όμως αγγίζει τα παιδιά. Η θεατρική ομάδα λειτουργεί για 13 συνεχόμενα χρόνια. Η φετινή παράσταση θα έχει πολλά τραγούδια από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου. Το έργο μας είναι μια παραβολή που μέσα από αυτό θέλουν να μας δώσουν ένα μήνυμα. Να ενεργοποιήσουν κάθε ενεργό πολίτη. Με την ομάδα μου, δουλεύοντας αυτό το έργο, καταλάβαμε πως κάθε πράγμα ανήκει σε αυτόν που το πονάει και το φροντίζει. Το πιο ωραίο για μας που συμμετέχουμε, ίσως είναι σε αυτή τη φάση οι πρόβες. Βιώνουν τα παιδιά απίστευτες εμπειρίες. Βλέπεις πραγματικά όλο το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα σε 2 ώρες προβών. Το θεατρικό έργο θα παρουσιαστεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 24 Μαΐου και θα διαρκέσει 2 ώρες.